Εκδηλώνει η ανησυχία των εργαζομένων του ΟΣΕ στη Λάρισα μετά και από την επίσημη ανακοίνωση της κυβέρνησης ότι θα μετακινηθούν στο νομό 144 σιδηροδρομικοί σε άλλες υπηρεσίες του δημόσιου τομέα και κάποιοι μάλιστα θα συνταξιοδοτηθούν. Οι συνδικαλιστές του οργανισμού επανέλαβαν για άλλη μια φορά πως το σχέδιο εξυγίανσης του ΟΣΕ έχει πλέον τεθεί σε εφαρμογή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το μέλλον των εργαζομένων, αφού το σίγουρο, όπως τονίζουν, είναι η μείωση των αποδοχών τους. Όλη αυτή η κατάσταση που γίνεται σήμερα. Μας στον ΟΣΕ, μας σε όλες τις ΔΕΚΟ που αυξάνουν τα τιμολόγια. Λοιπόν, και με το παράλληλο ισοπαίδωμα των εργασιακών σχέσεων αφορά όλη την κοινωνία. Διότι διωγγώνει την ανεργία και είναι βέβαιο ότι το 2011, όπως και ήδη πλέον ομολογούν, η ανεργία θα ξεπεράσει το 15%. Και από την άλλη μεριά, τα ίδια ακριβώς που πράξαν με τις πυροκοπές των μισθών και των επιδομάτων στο ευρύτερο δημόσιο τομέα όπως είναι η ΔΕΚΟ, σήμερα περνάνε και στον ιδιωτικό τομέα. Την ερχόμενη Τετάρτη, οι σιδηροδρομικοί προανήγγειλαν νέα 24-ωρη απεργία, καταγγέλλοντας τη στάση της κυβέρνησης για τις αυξήσεις που ετοιμάζει στα εισιτήρια και την κατάργηση μεγάλου τμήματος του σιδηροδρομικού δικτύου.